Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μια στην αναστάτωση που υπάρχει στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της ταραχής αυτής, συχνά ξεχνάμε και παραβλέπουμε κάποια ζητήματα τα οποία είναι τόσο κοντά μας και μπορεί να μας επηρεάσουν άμεσα στο μέλλον και έχουν να κάνουν με τα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο λόγος για τις πρόσφατες εκλογές στην Αίγυπτο, εκεί όπου είδαμε μετά από πολλά χρόνια δημοκρατικές εκλογές και την σύγκρουση δύο πλευρών, δύο άκρων, της μουσουλμανικής αδελφότητας ή αλλιώς των αδελφών μουσουλμάνων, δηλαδή εκείνων των ακραίων Ισλαμιστών, και από την άλλη πλευρά ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδίκησε την πρωθυπουργία, ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του καθεστώτος Μουμπάρακ. Θα μου πείτε γιατί να ενδιαφερθούμε για τα θέματα αυτά. Ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό, διότι οποιοσδήποτε αλλαγές γίνονται στην Αίγυπτο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σύντομα θα έχουν αντίκτυπο τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Απόψε λοιπόν φιλοξενούμε κατά αποκλειστικότητα μία συνέντευξη του ηγέτη της αριστεράς, ενός ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε στην εξουσία, είναι στο ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο της Αιγύπτου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο για την Αίγυπτο. Και από εκεί και έπειτα θα μας πει, διότι υπήρξε ο εξαπορήτων του Γιάσερ Αραφάτ, κάποια πράγματα για το παρασκήνιο των εκλογών, τι πρόκειται να γίνει και θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συνέπειες θα έχουν όλα αυτά τα γεγονότα και στο ρόλο της Τουρκίας, στο θέμα των μεταναστών, αλλά και στη σχέση που υπάρχει με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Επιπλέον λοιπόν θα δούμε τι συμβαίνει τελικά στη Συρία. Γιατί λοιπόν αυτή η αιματοχυσία που συμβαίνει εκεί πέρα πρέπει να μας επηρεάζει πέρα από τους ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και πώς αυτό το γεγονός μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί ακόμη να αναβιώσει και ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα με μια πάρα πολύ καλή παρέα. Να καλωσορίσω εκ δεξιών τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μούτσο, καλησπέρα σας. Δίπλα ακριβώς είναι ο κύριος Ελισσέος Βαγενάς, μέλος της κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Κεντρικής επιτροπής. Κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Συγγνώμη, υπεύθυνος τμήματος των Διεθνών Σχέσεων. Και δίπλα είναι ο κύριος Κυριάκος Νικολάου Πατραγάς, ο οποίος είναι διδάκτορ Ισλαμικού Δικαίου και Θεσμών. Χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Το θέμα είναι επίκαιρο και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Αίγυπτο πολύ σύντομα, αφού συνδεθούμε με έναν δημοσιογράφο να μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο επικράτησε εκεί πέρα. Προηγουμένως όμως, να πούμε ότι για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή, μπορείτε να λαμβάνετε μέρος και να τηλεφωνείτε για μια κλήρωση 18 βιβλίων προσφορά των εκδόσεων Ηρόδοτος. Πρόκειται για βιβλία τα οποία αφορούν τον γερουσιαστή, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στην απλιστική συνέντευξη, είναι ο κύριος Ρέφαατ Αλ-Σαΐντ. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο λέγεται Άμος, που έχει συγγράψει ο ίδιος μέσα στη φυλακή, χωρίς μολύβι και στυλό. Θα ακούσετε την ιστορία αυτή. Ένα ακόμη βιβλίο που λέγεται Ο Μαρξισμός του Μέλλοντος, είναι αυτό εδώ. Καθώς και ένα ακόμη βιβλίο του καθηγητή του κυρίου Μάζη, που λέγεται Νταβούτογλου και Γεωπολιτική. Λοιπόν, στέλνετε email, παίρνετε τηλέφωνα για να συμμετέχετε στην κλήρωση, αλλά για να σχολιάσετε επίσης για τα θέματα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσουμε απόψε. Αν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε απευθείας με την Αίγυπτο. Ωραία. Λοιπόν, στο τηλέφωνο μας να καλωσορίσουμε τον δημοσιογράφο κύριο Ναμπίλ Ζακ. Είναι δημοσιογράφος εφημερίδας Αχμπά της Αιγύπτου, καθώς επίσης και εκπρόσωπος του κόμματος αριστεράς Ταγκαμού. Mr. Ζακ, good evening. Yeah. Hello, can you hear me? Good evening. Καλησπέριζουμε λοιπόν τον κύριο Ζάκη. Ο αγαπητός φίλος εδώ πέρα, κύριος Κυριάκος Πατραγάς, θα μας βοηθήσει στη μετάφραση από τα αραβικά. Επομένως, θα ήθελα να μεταφράσουμε λίγο, κύριε Πατραγά. Ποιο είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή το σκηνικό μετά τις εκλογές που επικρατεί στην Αίγυπτο? Assalamu alaikum, ustaz Nabil, kriyako ma hadratak. Ya ahla wa sahla. Awwal su'al, ma hiya al-hala haliyan fi Misr ba'd al-intikhabat allati tammat? هناك الآن نحن جميعا ننتظر انتخابات الإعادة بين أي شخص من المرشحين يوم السادس عشر من شهر يوليو القادم. وهذه الإعادة ستكون بين اثنين، أحدهما مرشح حزب الجماعة
الإخوان المسلمين، والآخر هو الفريق أحمد شفيق، عسكري سابق وكان وزيرا للطيران. والحقيقة أن الصراع سيكون بين دعاة الدولة الدينية ودعاة الدولة المدنية. لحظة واحدة عشان أترجم. Πρώτον, όλοι αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές την 16η του τρέχοντος μηνός. Και θα είναι... Μια μέρα δηλαδή πριν τις ελληνικές. Ακριβώς. Ναι. Και θα είναι η διαμάχη μεταξύ του υποψηφίου των αδελφών μουσουλμάνων και του παλαιού υπουργού αεροπορίας και εν συνεχεία πρωθυπουργού της Αιγύπτου, του καθεστώτος Μουμπάρακ, αρχιπτεράρχου κυρίου Αχμετ Σαφί. Και στην πραγματικότητα είναι διαμάχη μεταξύ της κοσμικής φύσεως ή της ισλαμικής φύσεως της αιγυπτικής κοινωνίας. Να, Ιωστές Νεμπίλ. Αν μπορούμε, συγγνώμη λίγο, να το πούμε ότι θα πρέπει να γίνει η μετάφραση λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε να έχουμε και μια... να μην κάνει κοιλιά. Με φάτε να κουμπάσεις ελγόμελ τεκούν σαγύρα αλλά σε νέδαρ λεταργέμπον φαούραν. Οσόκραν. Αιώ, ασουάλ θένει. Η δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, πώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ποιος έχει το προβάδισμα στις εκλογές αυτές? Χαλέι, αν μην τα ερήβαν ελάντου ελφόρας ελάκθαρ. Yani, في دو نتائج حتى انتخابات الجولة الأولى حصل اثنان يمثلان التيار الديني على حوالي 9 ملايين صوت، ولكن الأصوات التي اتجهت إلى مرشحي دعاة الدولة المدنية تجاوزت 12 مليون صوت. لحظة واحدة. مέχρι στιγμής από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, αυτοί που θέλαν τον εξισλαμισμό της χώρας έλαβαν 9 εκατομμύρια ψήφους. Αυτοί που θέλουν την κοσμική φύση του καθεστώτος της χώρας της Αιγύπτου έλαβαν 12 εκατομμύρια ψήφους. Να. الأمر الذي يرجح احتمال فوز مرشح الدولة المدنية وخاصة أن جماعة الإخوان المسلمين التي تناصر الدولة الدينية خسرت 5 ملايين صوت منذ الانتخابات البرلمانية التي حصلت فيها على نسبة عالية من الأصوات. شكرا. الآن خسرت 5 ملايين صوت. شكرا. Μεγάλες πιθανότητες έχει ο κοσμικός, διότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι ή αν θέλετε γενικότερα όλο το ισλαμικό ρεύμα από τις εκλογές του κοινοβουλίου μέχρι τις προεδρικές απόλυσαν 5 εκατομμύρια ψήφους. Έχω ένα άλλο ερώτημα. Γιατί αυτές οι συγκεκριμένες εκλογές είναι τόσο σημαντικές τόσο για την Αίγυπτο όσο πολύ περισσότερο για την υπόλοιπη, για την υπόλοιπη Μεσόγειο μετά ειδικά από την Αραβική Άνοιξη? Λεμάδα هذه الانتخابات مهمة جدا في ضوء الأوضاع الجديدة بعد الذي يقال كنت حول الخريف ربيع العرب للبحر المتوسط كله. هذه الانتخابات بالغة الأهمية طبعا لأنها سوف تحدد سياسة مصر خلال السنوات الأربع القادمة، وهي المدة الأولى للرئيس، ومن حقه أن ينتخب مرتين فقط، كل مرة 4 سنوات فقط، وبالتالي خلال السنوات الأربع القادمة سيكون الرئيس في موقع مؤثر على سياسة مصر الداخلية والإقليمية، وبالتالي كما قال أحد الكتاب المعلقين الكبار اللبنانيين، كما لو كان المصريون لا ينتخبون رئيسا لمصر فقط وإنما رئيسا لكل العرب. شكرا. لحظة. ديوتي ο πρόεδρος αυτός... Να τονίσουμε, συγγνώμη λίγο, να πούμε ότι το ερώτημα ήταν για ποιο λόγο αυτές οι εκλογές στην Αίγυπτο είναι τόσο σημαντικές και τι σημαίνουν επίσης για την ευρύτερη Μεσόγειο. Διότι ο νέος πρόεδρος της Αιγύπτου τουλάχιστον για 4 χρόνια θα καθορίσει το μέλλον των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, επιπροσθέτως δε, όπως είπε και ένα...